Δεν είμαστε παιδιά του ήλιου. Ποιος είπε πως δεν είμαστε παιδιά του Δία? Ποιος όλησε να αφήσει τη θεατρία? Είμαστε εμείς οι απομονή των πρωτοπόρων. Είμαστε εμείς οι συνεχιστές θαλασσοπόρων. Είμαστε εμείς οι απομονή των ημιθέων. Είμαστε εμείς οι συνεχιστές των Οδυσσέων. Δεν είμαστε παιδιά του ήλιου. Ποιος είπε πως δεν είμαστε παιδιά του Δία? Ποιος τολμήσε να αφήσει τη θέα την ήρα? Είμαστε εμείς οι απομονή των πρωτοπόρων. Είμαστε εμείς συνεχιστές θαλασσοπόρων. Είμαστε εμείς οι απομονή των ημιθέων. Είμαστε εμείς συνεχιστές των Οδυσσέων. Είμαστε εμείς οι Αλέξανδροι, εμείς οι Έλληνες. Είμαστε εμείς οι απόγονοι, εμείς οι συνέχιστες. Είμαστε εμείς οι ήρωες, εμείς οι Έλληνες. Είμαστε εμείς τα βήματα, εμείς οι πίτες. Είμαστε εμείς οι Αλέξανδροι, εμείς οι Έλληνες. Είμαστε εμείς οι Απόστολοι, εμείς συνέχιστες. Είμαστε εμείς οι ήρωες, εμείς οι Έλληνες. Καλησπέρα σας. Ο Απανταχού Ελληνισμός γιορτάζει την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, μια επέτειο που μας θυμίζει
ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και ποια είναι τα μηνύματα που παραμένουν μέχρι σήμερα επίκαιρα και διαχρονικά. Επιλέξαμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα μέσα από μουσική και εικόνες για να θυμηθούμε όλοι μαζί κάποιες στιγμές που μεταφέρουν εκείνα τα μηνύματα στο σήμερα, εδώ στην Ομογένεια, στον Ελληνισμό της Αμερικής. Και αποψινός προσκεκλημένος μας είναι ο της Σπύρος Καρδάμης, ο περισσότεροι από εσάς τον γνωρίζετε, είναι για χρόνια στο χώρο της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και δημιουργεί με το δικό του τρόπο. Σπύρο, σε καλωσορίζουμε στο Εθνικό Ελληνικό Κανάλι Αμερικής. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, Πανίκο, και είναι τιμή μου που με καλέσατε. Είδαμε ένα δείγμα της δουλειάς σου. Μίλησε μας λίγο για αυτό το τραγούδι. Πώς έτσι γεννήθηκε η ιδέα, πότε δημιουργήθηκε, ποιοι το ερμηνεύουν και ποιος έγραψε τους στίχους. Μάλιστα. Είναι από ένα project που έκανα το 1997 και σε μεγάλη, πολύ όμορφη συνεργασία με τον Ντίνο Μακρόπουλο. Ο οποίος έγραψε τους στίχους. Ελληνοαμερικανός, στην Ομογένεια. Κάναμε πάρα πολύ ωραία συνεργασία, βγήκαν πάρα πολύ ωραία τραγούδια και μια μέρα ήρθε ο Ντίνος και μου λέει θα μου γράψεις ένα εμβατήριο και μου έφερε αυτούς τους στίχους. Λέω εμβατήριο και έλεγε εκεί ποιος είπε πως δεν είμαστε παιδιά του Ομήρου και τέτοια. Και ξαφνικά έμπαινε δεύτερη στήτη της γενιάς Ελληνόπουλα. Του λέω τώρα στο μεγαλό θα κάνω, δεν ξέρω εγώ. Με το που το διάβασα κάποια στιγμή μου βγήκε αμέσως στο χασάπικο. Το χασάπι εμβατηρίου όμως, δεύτερη τρίτη γενιά του Ελληνόπουλου. Μετά λέω: τι θα κάνω με το. Ποιος είπε πως δεν είμαστε παιδιά του Ομήρου και του ήλιου. Λέω: ωραία, θα το κάνω rap, που είναι rhapsody, που λέμε ελληνικό. Προσέθεσα μετά πέμπτης που λέμε πεντατονικό, να ακούγεται σαν υπηρώτικο. Στο επόμενο βρήκα και ένα θέμα έτσι πεντατονικό, τα συνέδεσα και ξαφνικά μετά βγήκαν όλα στο χασάπικο. Και actually είχα φανταστεί μια μεγάλη σκηνή να παρουσιάζεται ένας ας το πούμε μοντέρνος χορός με αρχαϊκές χειρονομίες και κινήσεις να βγαίνει μετά το, λέει, το πρώτο rap πυρίχιος με άντρες εν συνεχεία στο επόμενο να βγαίνουν οι κοπέλες με σούστα και τελικά όλοι να ενώνονται σε ένα ένδοξο triumphant χασάπικο. Και έφτιαξες ο ίδιος αυτό το μοντάζ που είδαμε, έτσι με τις εικόνες, γιατί συνδυάζεις την εικόνα με τη μουσική και το στίχο. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Mm-hmm. Πρέπει να πω ότι έχω χαλάσει πάρα πολλές ώρες για να πετύχω η εικόνα με τη μουσική να είναι επάνω. Και το ερμηνεύουν αυτό το τραγούδι? Το ερμηνεύουν είναι από την εποχή εκείνη την ηχογράφηση. Το 97. Πάρα πολύ καλές φωνές. Ο Γιάννης Παπαστεφάνου, η Τζούλης Γιάβρας, ο Χρήστος Παπαδόπουλος και η Αθηνά Γιαννακάκου. Όλα παιδιά εδώ της Ομογένειας. Ναι, πολύ. Μα και τους είχαμε διαλέξει την εποχή εκείνη, κάναμε ορισμένες εκδηλώσεις. Είχαμε συμπαράσταση πολύ από την Ομογένεια, όλοι ήταν συγκινημένοι. Φολκλωρικά συγκροτήματα το πήρανε και άλλοι φτιάξαν ολόκληρη χορογραφία από την αρχή μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Άλλοι μόνο το χασάπικο. Και υπάρχει και στο YouTube, μπορεί να το δει κάποιος. Στο YouTube υπάρχει αυτό και πολλά άλλα. Mm. Απλά πρέπει να βάλεις τη λέξη ή Σπύρο Καρδάμι, Σπύρο Καρδάμις, με σι το Καρδάμις, ή το Σπυράμους, Σπυράμους, S-P-I-R-A-M-U-S, σαν ένα λατινικό, που είναι το ID μου του καναλιού που έχω. Έχω κάπου 43... βίντεο δικά μου. Και με την ευκαιρία της παρέλασης Σπύρο έχεις ακόμα ένα κομμάτι το οποίο έτσι έχει στόχο να προωθηθεί, να προβληθεί περισσότερο γιατί αντικατοπτρίζει όλα αυτά τα μηνύματα και της παρέλασης και γενικά της εθνικής μας επαιτίου. Ναι, σίγουρα. Είναι μέρος αυτού του κομματίου που ακούσαμε. Μάλιστα. Και είναι το χασάπικο που θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Παρουσίασα το βίντεο στην Ομοσπονδία, έγινε δεχτό με μεγάλο ενθουσιασμό. Έχουν ήδη στα χέρια τους τη μουσική από το χασάπικο και αυτό που μένει είναι να πάμε εκεί να μην βρέξει και Θεού θέλοντος να το παρουσιάσουμε. Και υπάρχει πιθανότητα ο Γιάννης ο Παπαστεφάνου να το τραγουδήσει πάνω στο playback με μικρόφωνο
την ώρα που γίνεται το πανεπιστήμιο. Έχει γράψει ο ίδιος, είναι ο ίδιος ο στιχούργος με το προηγούμενο. Είναι το κομμάτι που υπάρχει ήδη. Μάλιστα. Μέσα στο πρώτο που ακούσαμε. Απλά έχουμε κόψει μονάχα το σημείο που είναι το χασάβικο, που είναι το δυνατό σημείο για όλη την ομογένεια. Να το δούμε και αυτό. Βεβαίως, θα δούμε και τους στίχους. Και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Ας το δούμε λοιπόν. Okay. Δεύτερη στη της γενιάς Ελληνόπουλα, άνεμος σκορπίσματα της θάλασσα. Δεύτερη στη της γενιάς Ελληνόπουλα, άνεμο μαζόματα κληρονομιά. Δεύτερη στη της γενιάς Ελληνόπουλα, άνεμος σκορπίσματα της ξενιδιά. Δεύτερη στη της γενιάς Ελληνόπουλα, άνεμο μαζόματα της εκκλησιά. Είμαστε εμείς τα βήματα, εμείς οι πίτες. Είμαστε εμείς οι Αλέξανδροι, εμείς οι Έλληνες. Είμαστε εμείς οι απόγονοι, εμείς οι συνέχισες. Είμαστε εμείς οι ήρωες, εμείς οι Έλληνες. Δεύτερη στη της γενιάς Ελληνόπουλα, άνεμος σκορπίσματα της θάλασσα. Δεύτερη στη της γενιάς Ελληνόπουλα, άνεμο μαζόματα κληρονομιά. Δεύτερη στη της γενιάς Ελληνόπουλα, άνεμος σκορπίσματα της ξενιδιά. Δεύτερη στη της γενιάς Ελληνόπουλα, άνεμο μαζόματα της εκκλησιά. Είμαστε εμείς τα βήματα, εμείς οι πίτες. Είμαστε εμείς οι Αλέξανδροι, εμείς οι Έλληνες. Είμαστε εμείς οι απόγονοι, εμείς οι συνέχιστες. Είμαστε εμείς οι ήρωες, εμείς οι Έλληνες. Είμαστε εμείς τα βήματα, εμείς οι πίτες. Είμαστε εμείς οι Αλέξανδροι, εμείς οι Έλληνες. Είμαστε εμείς οι Απόστολοι, εμείς συνέχισες. Είμαστε εμείς οι ήρωες, εμείς οι Έλληνες.